Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το Γουρουνάκι. Χαμένα κλειδιά. Η Πέπα και η οικογένειά της ήρθαν για μια υπέροχη μέρα στο βουνό. Ώρα να επιστρέψουμε. Πάμε στο αυτοκίνητο. Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ομορφιά του βουνού. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κλειδί, κλειδί. Όχι, Τζορτζ. Δεν μπορείς να παίξεις με τα κλειδιά. Μπορεί να τα χάσεις. Μα και εσύ παίζεις με τα κλειδιά, μπαμπά. Ναι, αλλά εγώ είμαι μεγάλος. Εγώ δεν πρόκειται να τα χάσω. Ω, Θεέ μου. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έριξε τα κλειδιά σε ένα φρεάτιο. Ωραία. Ας γυρίσουμε σπίτι. Αυτό θα είναι λίγο δύσκολο. Γιατί? Ο μπαμπάς έριξε τα κλειδιά μέσα στο φρεάτιο. Μπαμπά Γουρουνάκη. Ηρεμήστε. Θα βγάλω τα κλειδιά από το φρεάτιο με αυτό το κλαδί. Ζήτω! Το φρεάτιο είναι πιο βαθύ από όσο νόμιζα. Το κλαδί δεν είναι αρκετά μακρύ για να φτάσει τα κλειδιά. Θα χρειαστούμε ένα καλάμι ψαρέματος. Έτσι θα πιάσουμε τα κλειδιά με το αγκίστρι. Ίσως η δεσποινή σκουνέλη να πουλάει καλάμια. Πουλάτε καλάμια ψαρέματος? Ναι, πουλάμε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν υπάρχουν ψάρια στο βουνό. Δεν θα ψαρέψουμε ψάρια, θα ψαρέψουμε κλειδιά. Ο μπαμπάς έριξε τα κλειδιά του αυτοκινήτου στο φρεάτιο. Α, αυτά δεν πρόκειται να τα βρείτε. Αυτό το φρεάτιο είναι πολύ βαθύ. Γιατί υπάρχουν τα φρεάτια? Τα φρεάτια μεταφέρουν το νερό της βροχής στη θάλασσα. Η πετονιά δεν είναι αρκετά μακριά για να φτάσει τα κλειδιά. Ω, Θεέ μου, πόσο βαθύ είναι το φρεάτιο? Μπορούμε να δούμε πόσο βαθύ είναι ρίχνοντας μια πέτρα. Καλή ιδέα, δεσποινή σκουνέλη. Θα μετρήσουμε πόση ώρα κάνει η πέτρα να φτάσει στον πάτο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ω, είναι πολύ βαθύ. Σας το είπα. Και τι θα κάνουμε τώρα? Είναι ο κύριος Σταύρος και οι φίλοι του. Μπουλντόζα, γερανός. Ο Τζορτζ λατρεύει τις μπουλντόζες και τους γερανούς. Γεια σε όλους. Γεια σας, κύριε Ταύρε. Καλώς ήρθατε στην ομορφιά του βουνού. Ήρθατε να κάνετε κάποιο έργο? Όχι, είναι το ρεπό μας. Και έτσι ήρθαμε να απολαύσουμε την ομορφιά του δάσους. Βλέπεις πολύ μακριά από εδώ. Ναι, είναι πολύ όμορφα. Κύριε Ταύρε, μπορούμε να δανειστούμε λίγο το γερανό σας? Γιατί? Ο μπαμπάς έριξε τα κλειδιά του αυτοκινήτου στο φρεάτιο. Μη συνεχίζεις, θα τα βγάλω έξω αμέσως. Κύριε Ρινόκερε, το γερανό παρακαλώ. Ήρεμα, και τώρα κάτω. Κάτω τώρα. Ήμασταν πολύ τυχεροί που ήρθε ο κύριος Σταύρος. Ναι, τώρα επιτέλους θα πάρουμε τα κλειδιά μας. Μέχρι εκεί πάει, αρχηγέ. Ο κύριος Σταύρος είναι ο αρχηγός. Βρήκατε τα κλειδιά μας? Όχι. Ο γερανός δεν φτάνει τόσο κάτω. Και τώρα τι θα κάνουμε? Εύκολο. Θα σκάψουμε το δρόμο. Ζήτω! Ο κύριος Σταύρος σκάβει στην ομορφιά του βουνού. Σταματήστε! Τι συμβαίνει? Ήρθαμε να δούμε την ομορφιά. Πρέπει να τη σκάψουν τώρα. Δεν θα αργήσουν. Ο μπαμπάς έριξε τα κλειδιά του αυτοκινήτου στο φρεάτιο. Τάνι, Τάνι! Τα κλειδιά! Τα πήρα! Ζήτω! Τα κλειδιά σας. Ευχαριστώ, κύριε Ταύρε. Όχι, δεν ήταν τίποτα. Και πού πήγε η ομορφιά? Η ομορφιά του βουνού είναι τώρα μια μεγάλη τρύπα. Τώρα είναι σπηλιά. Καλώς ήρθατε στην ομορφιά της σπηλιάς. Και αυτό χάρη στον μπαμπά μου. Και στον κύριο Ταύρο. Ναι, είμαι καλός στο σκάψιμο. Ο κύριος Ταύρος λατρεύει το σκάψιμο.